Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους να συνεχίσουμε τους αγώνες μας με μεγαλύτερο ακόμα πείσμα, με μαζικότητα, με συνοχή, με αγωνιστικότητα, γιατί παλεύουμε σε ένα δίκαιο αγώνα που για μας είναι μονόδρομος. Γιατί αν υπάρξουν λύσεις, όπως μέχρι σήμερα υπήρξαν κάτω τους αγώνες, θα υπάρξουν λύσεις μόνο με τους αγώνες των εργαζομένων, των συνταξιούχων και του λαού. Αυτός είναι ένας μονόδρομος που πρέπει να συνεχίζεται, πρέπει να δυναμώνει, πρέπει να συμμετέχουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Πρέπει να νικήσουμε τις επικίνδυνες λογικές που το σύστημα προβάλλει, του φόβου, της ανασφάλειας, τη λογική του δεν γίνεται τίποτα, τη λογική όλοι οι ίδιοι είναι, που οδηγούν τους συναδέλφους στον καναπέ και στην απάθεια. Πρέπει να νικήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλες αυτές τις αντιλήψεις και να δυναμώσουμε τον αγώνα μας με μεγαλύτερη ακόμα αποφασιστικότητα. Γιατί είναι ένας αγώνας δίκαιος. Γιατί για αυτά που αγωνιζόμαστε είναι αιτήματα τα οποία τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Είναι αιτήματα τα οποία δεν βλάπτουν κανέναν άλλον από τα κοινωνικά, εργατικά, λαϊκά στρώματα. Είναι αιτήματα τα οποία συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί όλες οι περικοπές που έγιναν μέχρι σήμερα είναι περικοπές σε όλα μας τα δικαιώματα και συνεχίζονται. Στα δώρα μας, στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, στη χειρία, στις συντάξεις αναπηρίας, σε όλες τις συντάξεις και σε όλες τις κλίμακες των συνταξιούχων. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έκλεισαν νοσοκομεία, θεραπευτήρια και τώρα μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε επικερδείς επιχειρήσεις και με τα απογευματινά ιατρία και όχι μόνο, αφού έδιωξαν γιατρούς, αφού δεν προσλαμβάνουν γιατρούς, δεν προσλαμβάνουν νοσηλευτικό προσωπικό. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα, γιατί εμείς πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή, πληρώνουμε και σήμερα. Πληρώνουμε την υγεία. Δεν είναι δωρεάν, την έχουμε πληρώσει όταν είμαστε εργαζόμενοι. Την πληρώνουν και οι εργαζόμενοι που εργάζονται σήμερα, όπως την παιδεία και τα άλλα κοινωνικά δικαιώματα. Οι συνταξιούχοι πληρώνουμε και σήμερα 6% από την κύρια σύνταξη, 6% από την επικουρική σύνταξη. 6% πληρώνουν και οι πεθαμένοι που έφυγαν από τη ζωή για τις συντάξεις κυρίας. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα γιατί δεν ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν, να μας λένε ότι δεν έχουν χρήματα. Αλλά την ίδια στιγμή που δεν έχουν χρήματα να μας καταληστεύουν μέσα από τους μισθούς και τις συντάξεις μας με τη φορολογία, με τις αυξήσεις παντού σε όλη την κλίμακα, χρήματα που πηγαίνουν για λογαριασμό και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών ομήλων. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν και να μας λένε δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας, αλλά την ίδια στιγμή αποφασίζουν να δίνονται δισεκατομμύρια για τους καταστρεπτικούς πολέμους, για τους πολέμους που γίνονται ανάμεσα στους λαούς για να κερδίζουν τα μεγάλα συμφέροντα σε όλον τον κόσμο. Είμαστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και θα συνεχίσουμε όχι για μας μόνο, αλλά και για τα παιδιά μας που τους επιφυλάσσουν χειρότερες μέρες από μας. Γιατί να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα και εκείνων της βάρδιας που έρχεται στη ζωή και στην εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την ανεργία, τη φτώχεια, το κλείσιμο επιχειρήσεων με κορονίδα τη ΛΑΡΚΟ, αν θέλετε, μια εταιρεία η οποία είναι σήμα κατά τεθέν όχι μόνο για τη χώρα,
αλλά και για όλο τον κόσμο. Είμαστε λοιπόν στον δρόμο του αγώνα και θα συνεχίσουμε, διότι αυτά που διεκδικούμε δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή, σε κανένα τραπεζίτη. Δεν δανειστήκαμε πουθενά. Είναι χρήματα που τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και τα πληρώνουμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με αυτούς που κυβερνούν, με τους προηγούμενους που είμαστε σε αντίθεση, με αυτούς που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν και που στα προγράμματά τους έχουν να υλοποιήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βεβαίως εφαρμόζονται με ακρίβεια για την αύξηση των ορίων ηλικίας, για συνταξιοδότηση, για τον περιορισμό των συντάξεων παραπέρα σε όλη τη βαθμίδα τους και φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από το πώς θα μας στέλνουν από τη δουλειά στον άλλο κόσμο χωρίς να παίρνουμε συντάξεις, για να μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που θα μας αφήνουν να δουλεύουμε στα 72, στα 74 χρόνια εργασίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα απέναντί τους και θα δώσουμε ξανά αγωνιστικό ραντεβού μετά τη σημερινή μας συγκέντρωση και την πορεία που θα κάνουμε τώρα στο Υπουργείο Εργασίας στις 17 του μήνα, στην απεργία. Το ραντεβού μας θα είναι απ' έξω από το Συμβούλιο Επικρατείας στην Οδό Πανεπιστημίου 47-49, γιατί ακόμα και μία θετική απόφαση που βγήκε κουτσουρεμένη για τα αναδρομικά μας, αυτά δηλαδή που τα έχουμε πληρώσει, δεν έχει βγει στο ακέραιο και μια μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων δεν έχει πάρει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, συνεχίζουμε τον αγώνα με συνέπεια, με αποφασιστικότητα και με τη δυναμική που χρειάζεται σήμερα, συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε, να μπορέσουμε να λύσουμε αιτήματα, να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια έτσι όπως αξίζει στον εργαζόμενο άνθρωπο. Δύναμη και υγεία. Και συνεχίζουμε με την πορεία μας στο Υπουργείο Εργασίας.